Καλημέρα. Κύριε Παπαχριστόπουλε, ο κύριος Καμένος βλάπτει σοβαρά τη χώρα, όπως διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα των συνταχτών, στη βάση των όσων είπε στις ΗΠΑ και ότι ουσιαστικά εκφράζει μια δική του θέση για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Κρέψτε μου, κύριε Παναγιωτόπουλε, να σχολιάσω μόνο, και γι' αυτό το λόγο βγήκα, τη δήλωση του κυρίου Τωσουμίδη σε ό,τι αφορά την πρόταση της πιστείας. Ναι, αυτό είναι το ένα θέμα, να τη σχολιάσετε, γιατί και εδώ έχουμε ζήτημα, αλλά όμως σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Καμένος για... Όχι, κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας απαντήσω και να πω οτιδήποτε. Πιστεύω ότι είναι ιστορικές στιγμές και καλά κάνουμε να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Θέλω μόνο να πω το εξής, επειδή άκουσα εμβρόντιτο στον κύριο Τωσουνίδη. Είπε ότι θα στηρίξει την πρόταση της πιστείας υπό προϋποθέσεις που θα καταθέσει, αν καταθέσει, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Επειδή έμαθα ότι αργότερα την ανασκεύασε, μου είναι αδιάφορο αν έκανε λάθος ή όχι, θέλω να πω τα εξής. Πρόταση της πιστείας από τους ανθρώπους που λαιλάτισαν και χρεοκόπησαν τη χώρα, τους ανθρώπους των οικονομικών παραδείσων, των offshore κλπ. Ποτέ μα ποτέ, σας το λέω έτσι ορθά κοφτά, δεν υπάρχει περίπτωση ο Παπαχριστόπουλος να υπερψηφίσει. Και καλά θα κάνει ο κύριος Τωσουνίδης να είναι πιο προσεκτικός σε τέτοιου είδους ευαίσθητα θέματα. Το ξαναλέω. Πρόταση της πιστείας από τους ανθρώπους που χρωστάνε ακόμα μισό δις και δεν το έχουν δώσει και δεν μας λένε πώς θα το δώσουν. Από τους ανθρώπους, γιατί είμαι στην Επιτροπή της Υγείας και έχω δει σημεία και τέρατα, ποτέ των ποτών. Δεν υπάρχει περίπτωση συμπόρεστης ποτέ με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θέλω να ονοματίσω, ούτε να σηκώσω τους τόνους σε προσωπικά θέματα. Αλλά νομίζω ότι εκεί έκανε μεγάλο λάθος ο κύριος Τωσουνίδης και θα μάθει να είναι πιο προσεκτικός. Ο κύριος Τωσουνίδης όμως, κύριε Παπαχριστόπουλε, είναι εκπρόσωπος. Αυτά τα είχατε συζητήσει εσείς. Είναι μια απόφαση που την έχετε λάβει. Έχει συζητηθεί στα όργανα αυτή η εκδοχή. Πρώτη φορά την άκουσα από τον κύριο Τωσουνίδη. Γι' αυτό και παρεμβαίνω, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρόθυμα και σας λέω την άποψή μου. Μάλιστα. Όχι, είστε ξεκάθαρος. Κύριε Παπαχριστόπουλε, εδώ μπαίνουν θέματα αν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να προχωρήσει και να φτάσει μέχρι τις εκλογές του Μαΐου. Μπαίνουν τα ζητήματα. Δεν πρόκειται, κύριε Παναγιωτόπουλε, με όλο το σεβασμό που σας έχω, δεν πρόκειται να κάνω καμία άλλη. Δηλαδή, έχω κάνει ένα αυτοπεριορισμό στον εαυτό μου. Πιστεύω ότι είναι λεπτές τις στιγμές και καλά θα κάνουμε να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Ωραία. Εσείς στη συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε πει ότι τη βλέπετε με θετικό μάτι. Έχετε συζητήσει τα όργανα. Τη δήλωση αυτή δεν την έχω πάρει ποτέ πίσω, ούτε στην κοινοβουλευτική μου ομάδα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και δεν αλλάζω γνώμη. Όταν λέω κάτι, επιμένω. Ναι. Εσείς θα την ψηφίσετε αυτή τη συμφωνία όταν θα έρθει στη Βουλή? Έχω πει τη γνώμη μου χιλιάδες φορές, κύριε Παναγιωτόπουλε. Την ξαναλέω μία ακόμα. Θεωρώ ότι είναι ιστορική, σωστή συμφωνία για τη χώρα. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Παπαχριστόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλά, και εγώ σεβόμαστε βέβαια το ότι θέλατε να κάνετε δήλωση για τον κύριο Τωσουνίδη, για αυτό που...